σχετικά με την πρόταση η οποία έγινε από την ηγεσία της αστυνομίας για κατάρρευση του μέρους της ασφαλείας μάνουσας. Του μετέφερα τη θέση μας και λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι η πρότασή μας θα εξεταστεί από την πολιτική ηγεσία και ότι θα ληφθούν υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία περιλήφθησαν κατά τη διάρκεια της επώνυσης της σχετικής μελέτης πρότασης από την ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε με την ηγεσία και τους συνδικαστικούς φορείς της Μαθίας, της αστυνομικής διεύθυνσης Μαθίας και τους συνδικαστικούς φορείς των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας, θέλω να καταθέσω πρώτα ένα ψήφισμα, το οποίο θα σας το διαβάσω, ψήφισμα Διοικητικού Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννικής Πόλης Νάουσας κατά της κατάργησης του τμήματος ασφαλείας Νάουσας. Την 11η Νοεμβρίου 2015 μας παρουσιάστηκε στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης προτινόμενο σχέδιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για τους νομούς και την κοινωνία στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Αναγνωστάκη και υψηλόβαθμου των περιοχών της Ελλάδας. Την παρουσία στο σχέδιο ανέλαβε ο Γενικός Περιφερειακός Διευθυντής και Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγος κ. Παρδουβάκης. Στο πλαίσιο του προτινόμενου αλλαγών περιλαμβάνει η κατάργηση του τμήματος ασφαλείας Νάουσας. Η συγκεκριμένη πρόταση, όπως προέκυψε από την παρουσίαση και από την άρνηση παροχής των συγκεκριμένων ζητών επί την οποία βασίστηκε, δεν έλαβε σε καμία περίπτωση υπόψη την αυξανόμενη κλιματικότητα στην περιοχή, ιδίως σε μικροκροπές και ναρκωτικά, τη γνώμη της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης, την ύπαρξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων με τις οποίες έχει ασχοληθεί η Ελλάδα πολλές φορές κατά το πρόσφατο παρελθόν, το εξαιρετικά προβληματικό δικό δίκτυο, τη μεγάλη ένταση του Δήμου και την ανάγκη κάλυψη των αναγκών ασφαλείας 16 κοινοτήτων, την ήδη παρατηρούμενη προσελέγχουση των δομών της ελληνικής αστυνομίας στην Άουσα, τον διαφορετικό ρόλο που επιτελούν το αστυνομικό τμήμα και το τμήμα ασφαλείας. Ιδίως το κομμάτι της πρόληψης της εγκληματικότητας. Τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού που παρουσιάζεται κατά τους σημερινούς μήνες λόγω τουρισμού. Επιπρόσθετα, πλέον των αναπτέρων θα πρέπει να συμπολογιστεί πως από την προτινόμενη κατάργηση δεν προκύπτει κανένα δημοσιονομικό όφελος. Δεδομένου ότι τα τμήματα ασφαλείας και το αστυνομικό τμήμα συστεγάζονται σε ιδιώτη του κτίριου του δημοσίου. Δεν προβλέπεται ουσιαστική εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων. Δεν διαφαίνεται από τον προτινόμενο σχεδιασμό η βελτίωση της αστυνόμευσης και άψη του συστήματος ασφάλειας των τμήματων. Δεν διασφαλίζεται η παραμονή του σημερινού υπερηπτού προσωπικού στην Άουσα με την κατάργηση του τμήματος ασφαλείας. Υπάρχει υπερφρασμένη αντίθετη άποψη των εργαζομένων στο τμήμα ασφάλειας και στο αστυνομικό τμήμα Νάουσα για την προτινόμενη κατάργηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο, σαν όλο το όργανο ύπαρξη τη Βούλη του λαού τη Νάουσα, δηλώνει την κάθετη αντίθεσή του στην προτινόμενη κατάργηση του τμήματος ασφαλείας Νάουσα. Καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την ηγεσία τη ελληνική αστυνομία να αποσύρουν άμεσα την προτινόμενη κατάργηση του τμήματος ασφαλείας Νάουσα και να μεριμνήσουν για τη στελέχωση των δομών τη ελληνική αστυνομία. Δεδομένου ότι η προτινόμενη κατάργηση του τμήματος ασφαλείας τη Νάουσα πλήττει τα τοπικά συμφέροντα και προκαλεί υποβάθμιση στο επίπεδο ζωή των δημοτών, δηλώνει πως σε περίπτωση που δεν εισακουστεί η απόλυτα λογική βούληση της τοπικής κοινωνίας, θα προχωρήσουμε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέχρι της τελικής δικαίωσης.